Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Όταν το 2007 είχα μπει στη Βουλή, πίστευα ότι αυτός ο ναός της Δημοκρατίας θα έχει συμπεριλάβει τουλάχιστον σόφρανες ανθρώπους. Δυστυχώς, οι εξελίξεις αποδεικνύουν ότι ούτε σόφρονες άνθρωποι υπάρχουν, όχι βέβαια όλοι, αλλά και ούτε άτομα τα οποία θα μπορούσαν να σεβαστούν τον ιερό χώρο της Δημοκρατίας. Δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο, γιατί η ελληνική λύση από την πρώτη στιγμή έχει ταχθεί εναντίον της βίας. Και είμαστε εναντίον της βίας από όπου και αν προέρχεται. Θεωρώ αδιανόητο όμως μοιράκια να εισέρχονται στο ελληνικό κοινοβούλιο, μοιράκια του βίου της πολιτικής, και να συμπεριφέρονται με βία ως προβατός και μιλίκι. Δικαιολογίες μπορεί να βρει ο καθένας όσες θέλει. Μπορεί να πει ότι μου είπε αυτό, μου είπε το άλλο, μου έκανε το άλλο ή μου ανέφερε το εκείνο. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά του ανθρώπου από τα υπόλοιπα ζώα? Τα ζώα, αν τα πειράξεις, μπορούν να αντιδράσουν. Ο άνθρωπος διαφέρει σε κάτι πολύ απλό. Στο μυαλό, στην κρίση και στη λογική. Που κάποιοι δεν διαθέτουν εδώ μέσα, δυστυχώς. Κάποιοι ελάχιστοι. Και σταματώ εδώ, γιατί η ιστορία θα μας κρίνει όλους. Και για την πορεία μας και για τη συμπεριφορά μας, αλλά κυρίως για το πόσα ψέματα μπορεί να πει κάποιος για να δικαιολογήσει μια πράξη βίας. Όλα αυτά τα είπα σήμερα γιατί δεν ήθελα καν να αναφερθώ στο γεγονός. Αλλά υπάρχουν γεγονότα στην πορεία της ζωής σου που πραγματικά είτε αμαυρώνουν τη συμπεριφορά σου, είτε αν θέλετε σε κρίνουν κάποιοι από τη συμπεριφορά αυτή. Δεν περίμενα ποτέ, μετά τα συμβάντα του παρελθόντος, να επαναλάβουν άνθρωποι μέσα στο κοινοβούλιο πράξεις που έχουν να κάνουν κυρίως με ζωώδη αίσθηκτα. Εδώ μέσα υπάρχουν 300 άνθρωποι και υπάλληλοι της Βουλής. Όσοι θέλουν να συμπεριφέρονται ως ζώα, να βγουν στο ζωολογικό κήπο στη ζούγκλα και να συμπεριφερθούν έτσι. Αλλά καλό είναι να λέμε τι δεν είμαστε. Οι πράξεις μας κρίνουν το ποιοι είμαστε και το τι είμαστε. Εμείς στην Ελληνική Λύση θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε με την πολιτική επιχειρηματολογία, με τις προτάσεις μας και με την κόσμια αστική ευγενική συμπεριφορά μας, ακόμη και στα ζώα, τα οποία τα συμπαθούμε και τα αγαπούμε, κυρίως τα τετράποδα. Τα δίποδα έχω μερικές επιφυλάξεις. Γιατί και ο άνθρωπος είναι ζώων στην ελληνική γλώσσα. Θα ήθελα τώρα να κάνω μία έκκληση στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και θα ήθελα να πω και στον Πρωθυπουργό να κάνει έκκληση στους δικούς του βουλευτές. Καλό θα είναι τις Άγιες Μέρες του Πάσχα, όσοι από εσάς ψηφίσατε εκείνο τον αντιχριστιανικό νόμο του γάμου ομοφιλοφίλων, που τον υπερψηφίσατε, όσοι τον υπερψηφίσατε, να μην πάτε στις Άγιες Μέρες του Πάσχα στην Εκκλησία για ψηφοθυρικούς λόγους. Εάν μετανοήσατε, μισό λεπτό να ολοκληρώσω, να ολοκληρώσω. Αν δεν ολοκληρώσω δεν θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Αν δεν ολοκληρώσω, δεν θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Και αν δεν καταλάβετε τι θέλω να πω, θα συμπεριφερθείτε ως ζώων, αλλά μη ανθρώπινο. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο και θα καταλάβετε τι θέλω να πω. Αν δεν με ακούσετε, δεν θα καταλάβετε. Διότι πολύ απλά, κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορεί να ψηφίσεις ένα νόμο αντιχριστιανικό και να πηγαίνεις στον οίκο του Θεού χωρίς να μετανοήσεις. Αυτό σας λέω. Λοιπόν, δεν θα σας το πω εγώ. Δεν θα σας το πω εγώ. Θα σας πω λοιπόν το εξής. Αν θέλετε να διχάσετε και το Άγιο Πάσχα τους χριστιανούς ορθόδοξους, διχάστε τους. Μια ζωή τους διχάζετε. Αυτό σας λέω. Σταματήστε. Σταματήστε. Δίνετε λαβή σε ακραίους κύκλους να συμπεριφέρονται έτσι. Αυτό σας λέω. Αυτό σας λέω. Αυτό σας λέω. Μπορεί τον κύριο, κύριε Πρόεδρε, ο κύριος που κάτι μου λέει να τα παίξω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ας σοβαρευτούμε λίγο. Ας σοβαρευτούμε λίγο. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ας σοβαρευτούμε. Μου κάνει νοήματα και κινήσεις περίεργες. Αυτό είναι κοινοβούλιο. Δεν θα το κάνουμε τραμπούκα εδώ μέσα. Αν θέλει να τραμπουκίσει, πάμε έξω να τραμπουκίσουμε. Εδώ είναι Βουλή. Το φρούραχο. Και επειδή δεν το μάθατε, γι' αυτό και τιμωρήστε εσείς. Αυτό δεν το καταλάβατε. Λοιπόν, παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό, κύριε Τώρα Πρόεδρε. Έχουμε συμπαράταξη Σπαρτιατών και Νέας Δημοκρατίας. Δεν με αφήσετε να μιλήσω.
Καλά. Σε μάθαμε. Άστο. Εσείς που δεν ήρθατε με τον Κασιδιάρη και λέγατε άλλα, τώρα λέτε κάτι άλλο. Έλα λοιπόν, τόσο φερέγγιος είναι ο λόγος σας. Αφήστε το λοιπόν. Τώρα. Δεν θέλω να το συνεχίσω. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε. Κύριε Φλόρο, δεν έχετε καταλάβει τι απαράδεκτη συμπεριφορά έχετε. Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε, μια στιγμή. Δυστυχώς ο κανονισμός δεν προβλέπει αυτή την κτηνώδη συμπεριφορά. Γι' αυτό και τολμώ να πω είναι αρκετά υπηκής, γιατί όταν τον φτιάχναμε, νομίζαμε ότι απευθυνόμαστε σε στοιχειωδώς λογικούς ανθρώπους. Το πιο βαρύ που μπορώ να επιβάλλω στον βουλευτή ο οποίος χειροδίκησε έναντι συναδέλφου, αυτή τη στιγμή βάσει του κανονισμού, είναι να τον απομακρύνω με τη φρουρά για 15 μέρες από τις διαδικασίες του σώματος. Θα ήθελα την άδειά σας για αυτή τη 15ήμερη ποινή. Είναι ένα χάδι έναντι της χειδαιότητας και της κτηνοδίας της συμπεριφοράς του, αλλά θα δούμε εν συνεχεία. Προφανώς θα υπάρξει άρση ασυλίας και θα αντιμετωπίσει και δικαστικά τις συνέπειες αυτής της κτηνόδου συμπεριφοράς. Ήθελα την άδειά σας για την ποινή χάδι, αλλά που δεν υπάρχει βαρύτερη, της απομάκρυνσής του με ό,τι συνεπάγεται αυτό για 15ήμερο από τις συνεδριάσεις του σώματος και από τη Βουλή. Προφανώς θα παραπεμφθεί και στην Επιτροπή Διοντολογίας, αλλά όλα αυτά φαντάζουν χάδι, επαναλαμβάνω, μπροστά σε αυτή την κτηνοδία, την οποία θα βρούμε τρόπο να αντιμετωπίσουμε. Φαίνεται ότι μας έλαχε και αυτή η συμπεριφορά. Κύριε Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη ως Πρόεδρος της Βουλής για αυτό το περιστατικό. Αισθάνομαι ότι με αφορά και εμένα, έγινε σήμερα πριν λίγο εδώ έξω από την Ολομέλεια. Θα φροντίσουμε ώστε οι συνέπειες αυτής της πράξης να είναι όσο το δυνατόν πιο βαριές. Παρακαλώ, συνεχίστε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είμαι από το 2007 εδώ. Μπορώ να διαφωνώ με οποιοδήποτε εδώ μέσα. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Μπορεί να αντιδικούμε, να μου λέτε κι εσείς και ψέματα καμιά φορά πάνω στην εν τη ρήμη του λόγου και ύβρις, κόσμιες βέβαια ύβρις, πολιτικούς σχολιασμούς, αλλά δεν θα έκανα ποτέ αυτό που έγινε. Δεν το θεωρώ βάρβαρο. Βάρβαρο. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε παρορμητισμούς, αλλά είναι βαρβαρότητα να χτυπάς συνάνθρωπός. Τελεία, παύλα. Πάω λοιπόν στο προκείμενο που έγινε και η αντίδραση από τη Νέα Δημοκρατία. Καλός ή κακός, αντιδράτε, αλλά θα σας το πω με ευγένεια. Όσοι ψηφίσατε, λέω, μην δίνετε λαβή σε κάποια ακραία στοιχεία, όπως συνέβη, ένας. Να διχάσουμε και πάλι το πίμνιο τις Άγιες Μέρες του Πάσχα. Μην πηγαίνετε τις Άγιες Μέρες του Πάσχα όσοι ψηφίσατε στην Εκκλησία. Το λέω με... ακούστε λίγο. Το λέω... Δεν μπορώ να πω την άποψή μου. Να πάτε ρε παιδιά, πηγαίνετε εσείς. Τι να κάνουμε τώρα. Κύριε Πρόεδρε, την άποψή μου, παρακαλώ, παρακαλώ. Μα ούτε την άποψή μας μπορούμε να πούμε. Ούτε την άποψή μας μπορούμε να πούμε. Μα αυτό είναι το καθεστώς της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι σας ενοχλεί. Έχετε όλα τα κανάλια μαζί σας. Αφήστε το Κοινοβούλιο να μιλάμε τουλάχιστον. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο το εκφέρετε δημιουργεί ζήτημα. Ανοίγει ζήτημα εκεί που δεν υπάρχει. Ανοίγει το ζήτημα, ενώ δεν υπάρχει ζήτημα. Κύριε Πρόεδρε, να μου απαντήσουν μετά. Να μην με διακόπτουν. Ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος, κύριε Πρόεδρε. Να μου απαντήσουν μετά. Δεν λέω να μου απαντήσουν. Να μου απαντήσουν μετά, όχι τώρα. Με διακόπτουν συνεχώς. Παρένεση το λέω και σας μεταφέρω κάτι που ακούγεται στην κοινωνία. Λοιπόν, εσείς λοιπόν που νομοθετείτε εις βάρος του χριστιανισμού, να πάτε στις εκκλησίες, εν πάση περιπτώσει, και λέω το εξής. Άνθρωποι οι οποίοι, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να μιλήσω έτσι όμως. Κοίτα, κύριε Πολάκη, αν το κάνατε σε αυτό, θα σας λέγανε τραμπούκο ή τραμπούκι από εδώ. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Αν το κάνατε σε αυτό, με παρουσία του Προέδρου της Βουλής κιόλας. Δηλαδή, λέω, παρένεση, αν θέλετε, κάντε το. Αυτό δεν γίνεται να μην μπορώ να μιλήσω. Έχω μιλήσει 9 λεπτά και δεν μίλησα καθόλου. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ κύριε συνάδελφοι, παρακαλώ λίγο όλοι. Παρακαλώ η εκφορά του λόγου μας να μην γίνεται η αιτία για διχασμό τελικά της κοινωνίας. Παρακαλώ πολύ. Πολιτική λογοκρισία τώρα, καινούργιο καθεστώς. Είναι λογοκρισία, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Να μην μιλάμε και να απαντήσουμε μετά. Το είπατε, έχετε το δικαίωμα να το πείτε, αλλά και το Προεδρείο είναι υποχρεωμένο όταν βλέπει ότι δημιουργείται μια κατάσταση που δημιουργεί διχασμό. Κύριε Πρόεδρε, έβρισα κανέναν εγώ.
Παρακαλώ, συνεχίστε την ομιλία σας. Παρένεση και παράκληση από την ελληνική λύση να μην προβοκάρουμε τις Άγιες Μέρες του Πάσχα και να μην πηγαίνουν όσοι ψήφισαν τον γάμο το αντιχριστιανικό στην Εκκλησία για ψηφοθυρικούς λόγους. Οι υπόλοιποι πάντε. Για ψηφοθυρικούς λόγους πάτε. Αυτό σας λέω. Πάμε στην ουσία. Άμα δεν σας αρέσει, θα σας κάνω. Θα σας διαβάσω κάτι που θα σας αρέσει τώρα. Τον κύριο Καλιάνο που φέγγετε εσείς, τον πήρατε ένα τηλέφωνο στη Νέα Δημοκρατία. Τον κύριο Καλιάνο, κύριοι συνάδελφοι, ο οποίος ανήρθησε ένα βίντεο χθες για τον πατέρα του, ο οποίος είναι ασθενής σε νοσοκομείο και αργοπεθαίνει και πεθαίνει, γιατί πεθαίνει η ελληνική υγεία για την οποία πληρώνουμε καθημερινά. Γιατί δεν μιλάει κανένας. Ούτε ο Καλιάνος σε ενδιαφέρει. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Μόλις βλέπει τα δύσκολα, την κοπανάει. Λέει λοιπόν ο κύριος Καλιάνος, αυτό που έκανα στον πατέρα μου θα το πληρώσουν ακριβά. Πριν 15 μέρες μπήκε στη βούλα, καθώς μαύρισε το δάχτυλό του, μιας και έχει διαφυτικό δάχτυλο. Του φέρθηκαν πολύ καλά. Αλλά του είπαν ότι τέτοια μεγάλα θέματα δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν όπως έπρεπε. Με δάκρυα στα μάτια ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής, να παρακαλάει για μεθ, κυρία καθηγήτρια. Να παρακαλάει για μεθ ο κ. Καλιάνος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Να πεθαίνει ο πατέρας του. Και αυτοί οι κύρια σχημονούν στη λογική μας. Να πεθαίνει ο πατέρας του Καλιάνου. Και πόσοι άλλοι γονείς σαν τον Καλιάνο πεθαίνουν γιατί δεν υπάρχουν μεθ. Αλλά όταν έχεις τη Νέα Δημοκρατία που διαμαρτύρονται εδώ μόνο για τα ψηφαλάκια, που έλεγαν ότι οι μεθ δεν είναι απαραίτητες, το είπε ο Γιάννα Πέτριτς εδώ, δεν χρειαζόμαστε μεθ. Λέει λοιπόν, και του ακροτηρίασαν το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού. Την έκτη μέρα έκανε κορεσμό. Ο αδερφός μου που είναι γιατρός και ήρθε τον είδε και είπε να μπει στην πλατφόρμα να εισαχθεί σε μεθ. Τους παρακάλαγα να τον βάλουν σε μια μαφ. Άλλο μεθ, άλλο μαφ. Δεν είχε οξυγόνο καθόλου και πέρναγε μια νοσοκόμα κάθε 4 ώρες. Τελικά ο πατέρας μου έκανε ανακοπή και τον διασωλήνωσαν. Επειδή αυτό θα το έχουν πάθει πολλοί άνθρωποι, δεν μπορούν να φανταστούν τι έχουν να πάθουν από μένα και τον αδερφό μου. Αυτά τα λέει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, όχι ο Βελόπουλος, αλλά βρήκαν αφορμή οι νεοδημοκράτες να την κοπανίσουν από τη Βουλή. Γιατί μιλάμε για την δημόσια δωρεάν υγεία που είναι ανεκτίμητο αγαθό και το έχει κάνει ιδιωτικό η CVC και όλες οι ομάδες που λαϊλατούν τον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Γιατί η νομοθεσία έτσι όπως έχει γίνει και η απαξία στη δημόσια υγεία με χαμηλούς μισθούς γιατρών, νοσοκόμων, φαρμακευτικού προσωπικού, όλων αυτών των ανθρώπων, οδηγεί τον κόσμο στη ιδιωτική υγεία για να κονομάνει ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό η ελληνική λύση θα το αποτρέψει και θα το καταστρέψει. Η υγεία είναι αγαθό και δεν είναι προϊόν για να πληρώνει ο Έλληνας. Πάμε στο νέο αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο είναι το νέο αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας? Προτεραιότητα είναι να πέσει, λέει ο Μητσοτάκης. Συγγνώμη, κύριε συνάδελφε της Νέας Δημοκρατίας, πώς θα κυβερνήσει αν ακόμα δεν πέσει ο Μητσοτάκης? Να καταλάβω, λέει, τι λέει ο Πρωθυπουργός. Λέει ο Πρωθυπουργός, το μόνο του μέλημα είναι να πέσει ο Μητσοτάκης. Λογικό είναι. Θέλουμε να πέσει ο Μητσοτάκης για να κυβερνήσουμε εμείς. Για εμάς, ο Μητσοτακισμός είναι ο εχθρός, το έχω πει χίλιες φορές, του ελληνικού λαού και όλων των σοβαρών πολιτικών και πολιτών. Και εμείς απευθυνόμαστε στους Έλληνες. Έλληνες, δείτε γύρω σας. Σκάνδαλα, σκάνδαλα, σκάνδαλα. Ως πότε θα τους ανέχεστε όλους αυτούς που κάνουν τα σκάνδαλα, Έλληνες? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Γι' αυτό λέμε, 9 Ιουνίου δίνουμε ένα ραντεβού με το μέλλον. 9 Ιουνίου δίνουμε ραντεβού με το μέλλον της Ελλάδος, με το μέλλον της πατρίδος, με το μέλλον των Ελλήνων. Αυτή είναι η διαφορά. Και δεν μπορούσα να καταλάβω, δεν διαμαρτυρηθήκατε, γιατί 2 φορές ο πρέσβης της Γερμανίας έκανε παρέμβαση σε εκλογές στην Ελλάδα. Κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε. Ο Γερμανός πρέσβης στην Ελλάδα έκανε 2 ομές παραβιάσεις της αρχής της δημοκρατίας στη χώρα μας. Προσπάθησε να επηρεάσει ψηφοφόρους. 2 φορές ο πρέσβης της Γερμανίας. Αν το έκανε της Ρωσίας, κακώς ποτέ να μην το κάνει, θα αρμούσατε όλοι μαζί και θα λέγατε παρεμβαίνει η Ρωσία στην Ελλάδα ή η Γαλλία ή η Ιταλία. Εδώ που το κάνει ο Γερμανός πρέσβης, 2 φορές παρέβασε εναντίον της ελληνικής λύσης, πάλι δεν μιλάτε. Αυτά είναι που με ενοχλούν. Είτε παρεβαίνει η Ρωσία, είτε η Αμερική, είτε η Γερμανία, δεν πρέπει να παρεβαίνει κανένας στα εσωτερικά της χώρας μας. Αυτή είναι η ελεύθερη δημοκρατία που πρέπει να πρεσβεύουμε. Πάμε στο φαινόμενο που συναντήσαμε πάρα πολλές φορές. Μου λένε πολλοί, το ψηφοδέλτιο το λυκό σας τι διαφορετικό έχει από τα ψηφοδέλτια των υπολείπων κομμάτων? Εγώ θα σας το πω με πολύ συμπάθεια. Τι δεν έχει το ψηφοδέλτιό μας?
Δεν έχει σκηνοθέτες πορνό ταινιών. Δεν έχει χρήστες on camera ναρκωτικών. Δεν έχει σημητικούς. Και δεν έχει αλλοιώσει την ιδεολογία της ελληνικής λύσης. Ας μας πει λοιπόν κάποιος το ψηφοδέλτιο του κ. Μητσοτάκη τι το εθνικό, πατριωτικό ή ευρωπαϊκό έχει. Ας μας πει. Εγώ μπορώ να σας πω. Και καθηγητές πανεπιστημίου και κτηνοτρόφους και αγρότες και ιδιωτικούς υπάλληλους και δασκάλους και δημοσίους υπάλληλους. Έχει τα πάντα. Είναι ένα ψηφοδέλτιο Ελλήνων. Όχι celebrities, σημητικών και κάθε λογής αθλητών ή αθλητριών που δεν έχουν προσφέρει μέχρι σήμερα τίποτα στην πολιτική. Δεν λέμε ότι δεν πρέπει να είναι υποψήφιοι κάποιοι άνθρωποι. Λέμε όμως ότι μια εικόνα, μια παράσταση ενός ψηφοδελτίου αντικατοπτρίζει και τον πανικό του Πρωθυπουργού. Όταν μου βάζεις celebrities, όταν μου βάζεις, ξέρω εγώ, διαφόρους τύπους περίεργους, το μόνο που κάνεις είναι να κλέψεις από τους απολυτίκ κάποιους ψήφους. Λοιπόν, η κλοπή ψήφων για εμάς είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει ένας πολιτικός πάνω στον πανικό του. Εμείς δεν κλέβουμε ψήφους. Εμείς ζητάμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού να μας δώσει τα ενία της χώρας και να κυβερνήσουμε ως ελληνική λύση για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Και καλούμε λοιπόν τους Έλληνες, όσοι μπορούν, μην πάτε με την επιστολική ψήφο. Μην ψηφίζετε με την επιστολική ψήφο. Η επιστολική ψήφο, και δεν αναφέρομαι στο εξωτερικό, στην Ελλάδα αναφέρομαι, είναι η επίφαση της νοθείας των 600.000 νεκρών που θα είναι στους εκλογικούς καταλόγους. Και το μήνυμα των ευρωεκλογών πρέπει να είναι ένα και μοναδικό. Να είναι μήνυμα ελληνικό, πατριωτικό. Να είναι μήνυμα ηχηρό, αντισυστημικό, εθνικό, κοινωνικό και λαϊκό. Μήνυμα για την ελληνική λύση. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα. Και επειδή το κοινοβούλιο είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, πρέπει να στείλουμε ό,τι καλύτερο διαθέτει η ελληνική κοινωνία. Ζητάμε από τους Έλληνες να συγκρίνουν τα ψηφοδέλτια. Δείτε τα ψηφοδέλτια. Συγγενείς, αδέρφια, ξαδέρφια, όλοι μαζί σε ένα μαγαζί. Κύριε Κατρίνα, αλλάξτε κόμμα. Δεν φτάνει που αλλάξετε κόμμα. Κάνετε και φασαρία και δεν μπορώ να μιλήσω. Κι άλλος, τι γίνεται, έρχεται η συγχώνευση ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Ναι, πάτε λίγο πιο πέρα λίγο όμως. Και μην μιλάτε γιατί δεν μπορώ να μιλήσω. Μου διακόπτετε. Εγώ όταν μιλάτε σας ακούω θρησκευτική ευλάβεια. Όταν μιλάτε σας ακούω. Με διακόπτε και πάλι. Οχλαγωγείτε από κάτω. Δεν είναι σωστό ούτε σεβασμός προς τον συνομιλητή. Δεν το κάνει ο πρόεδρος. Το κάνω εγώ τώρα. Αλλά να σέβεστε τον ομιλητή. Το Προεδρείο κάνει τις παρατηρήσεις του. Σας δώσαμε χρόνο. Παρακαλώ συνεχίστε για να ολοκληρώσετε. Κλείνω λοιπόν. Ακούστε λοιπόν το αυτονόητο. Εμείς δεν έχουμε ούτε ξαδέρφια, ούτε συγγενείς, ούτε αδέρφια στα ψηφοδέλτιά μας. Για εμάς όλοι οι Έλληνες είναι αδέρφια μας και έχουν ίδιες δικαιώματα και ίδιες υποχρεώσεις. Δεν βάζουμε συγγενείς και φίλους. Λέμε πάμε το εξής και λέω το εξής. Εμείς έχουμε αίσθημα ζωής, έχουμε αίσθημα εργασίας, όχι αίσθημα αεργίας και καλποθυρίας. Δουλέψαμε, φτάσαμε εδώ και αυτό ζητάμε τον ελληνικό λαό να ζυγίσει. Ποιος δούλεψε, ποιος εργάστηκε, ποιος δουλεύει, ποιος δίνει δουλειά σε Έλληνες και ποιος αφαιρεί τη δουλειά από τους Έλληνες και με την ψήφο του δίνει στους αλλαδαπούς που εισέρχονται στη χώρα. Συγκρίνεται λέμε. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και αν πάρει το 30% η Νέα Δημοκρατία, τότε θα γίνει ίσωμα η χώρα. Είναι δεδομένο. Τι υπάρχει στην ατζέντα του Πρωθυπουργού? Θεσμοθέτηση πολιτικού γάμου, πολιτικής κηδείας, ονοματοδεσίας αντιβάπτισης. Αρκεί να τις λυθούν τα χέρια με τις ευρωεκλογές. Δεν θα λύσουμε τα χέρια της Νέας Δημοκρατίας. Θα λύσουμε τα χέρια των Ελλήνων, θα σπάσουμε τις αλυσίδες. Μονόδρομος είναι η ψήφος στην ελληνική λύση για να πάρει το ράπισμα. Και ακούστε τώρα τι σημαίνει η Νέα Δημοκρατία. Έκανε το λάθος εντός εισαγωγικών η κυρία Κεραμέως με την ομάδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Ξέρετε ότι διεκδικούν 3 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση οι πολίτες για τα προσωπικά τους δεδομένα. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Θα τα πληρώσει η κυβέρνηση, οι χρεοκοπημένοι των 500 εκατομμυρίων χρεών? 3 εκατομμύρια αγωγές κάναν οι πολίτες για τα προσωπικά δεδομένα που έφυγαν από το Υπουργείο Εξωτερικών από την κυρία Κεραμέως. Ποιος θα πληρώσει τα 3 εκατομμύρια? Πάλι ο Έλληνας? Ο Έλληνας είναι το κορόιδο? Αυτή είναι η ερώτησή μας και δεν μας απαντάτε. Γι' αυτό και λέω, Έλληνα, ως πότε θα τους επιτρέπεις να σου ρουφάνε πραγματικά το αίμα με τα λάθη τους, εκούσια ή ακούσια. 9 Ιουνίου, ραντεβού στις ευρωεκλογές. Και κλείνοντας, εδώ για να μην πιέζει ο πρόεδρος, το κράτος που έφτιαξε το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα κράτος το οποίο δεν σέβεται τον πολίτη. Απόδειξη αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Βέβαια, εγώ δεν θα δικήσω κανέναν. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει μια πρόταση εδώ και δύο χρόνια σε σχέση με τη στέγη. Λέει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, άπια στο όνειρο η στέγη στην Ευρώπη. Δάνεια, φόροι και συντήρηση ανεβάζουν το κόστος. Αν δεν έχω ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μου, από το 19 σας το λέγαμε αυτό, από το 19 καταθέσαμε και πρόταση στεγαστική. Αν δεν έχει κεραμίδι ο Έλληνας στο κεφάλι του, υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι συνδεδεμένος με την εστία από αρκετών των χρόνων, με το σπίτι του. Του ξεριζώσαμε το σπίτι του, πήραμε την εστία και τον αφήνουμε έτσι. Πώς θα κάνει η οικογένεια, πώς θα λύσει το δημογραφικό, πώς θα αναπαραχθούν οι Έλληνες. Αλλά έχετε τη λύση. Θα μας μπολιάσετε με αυτούς που θα έρθουν ή θα δώσετε στους ομοφυλόφιλους τότε να υιοθετήσουν παιδιά. Είναι λάθη. Επιτρέψτε μου, λάθη. Τι θέλουμε εμείς, και κλείνω εδώ. Εμείς είπαμε και εδώ μέσα και κάποιοι γελούσαν. Θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα Νορβηγία. Ο νόμος του 2013 της Νέας Δημοκρατίας που το κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής μας δίνει το δικαίωμα να θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα Νορβηγία, γιατί ο νόμος λέει συνδέω τις εξορίξεις με τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό που κάνει η Νορβηγία. Ακούστε λοιπόν οι Νορβηγοί πόσο ωραία περνάνε πέρα από 3.000 ευρώ η μέση σύνταξη. Εργάζεσαι 5 μέρες και 37,5 ώρες τη βδομάδα. Αν σου ζητηθεί παραπάνω μπορείς μόνο αν το θέλεις, όχι αναγκαστικά. Αν εργαστείς πάνω από 9,5 ώρες την ημέρα, πληρώνεσαι διπλό μεροκάματο. Παίρνεις αύξηση κάθε χρόνο. Έχεις 5 εβδομάδες άδεια το χρόνο. Παίρνεις δώρο διακοπών τον Μάιο και επιστροφή φόρων τον Ιούνιο. Για τα Χριστούγεννα ως δώρο πληρώνεσαι μισή εφορία. Υπάρχει εφαρμογή όπου δηλώνεις παρόντα, μπας στη δουλειά και μετράει όλες τις ώρες και τις υπερορίες. Βλέπεις όλες τις βάρδιές σου. Εάν είσαι άρρωστος, μπορείς να λείψεις 3 συνεχόμενες ημέρες χωρίς κάρτη γιατρού. Όταν το παιδί σου είναι άρρωστο, έχεις 10 μέρες χρόνο για να το προσέχεις, επειδή υπάρχουν άλλες άδειες. Έχεις ειδική άδεια επιπληρωμή, αν χρειαστεί να πας στο γιατρό, οδοντίατρο, παιδίατρο, γάμο, κηδεία, σε συνάντηση στο σχολείο. Μπορείς να πάρεις άδεια ασθένειας για όσο χρειαστεί και ο εργοδότης δεν έχει κανένα δικαίωμα να σε ρωτήσει. Στην εργασία δεν έχει κανείς το δικαίωμα να σε προσβάλλει, να μην σεβαστεί, να σε βρίσει, να σε τρομοκρατήσει. Αν υπάρχει οποιαδήποτε άσχημη συμπεριφορά στη δουλειά, κάνεις αναφορά και τιμωρείται ο εργοδότης. Δεν έχουν δικαίωμα να σε διώξουν χωρίς τρίμηνη προειδοποίηση στην Νορβηγία. Έχεις 9 μήνες άδεια μητρότητος, 3 μήνες άδεια πατρότητος. Η μητέρα μπορεί να καθίσει με το παιδί επιπληρωμή 60% του μισθού όταν λήξει άδεια μητρότητος. Πληρώνεται για 60%. Να πώς λύσει το δημογραφικό. Έχεις 13 λεπτά διάλειμμα την ημέρα και αν καπνίζεις 3 λεπτά, 3-5 λεπτά. Επίσης, είναι καλό να εγγραφείς στο συνδικάτο. Σε βοηθούν εκείνοι. Τις αργίες πληρώνεσαι διπλό μεροκάματο. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε εμείς, την Ελλάδα σαν την Νορβηγία, όπου ο Έλληνας θα είναι πλούσιος και οι πολιτικοί λιγότερο πλούσιοι. Στην Ελλάδα η πολιτική είναι πάμπλουτη και οι Έλληνες είναι πάμπτωχοι. Αυτή την ψαλίδα θα κλείσουμε εμείς. Το προτείναμε. Δεν το κάνετε πράξη. Εξορίξεις. Μιλάμε για δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη? Εγώ θα ευχηθώ κάτι, επειδή έχουμε συλλήψεις τώρα τελευταία και κάτι περίεργες ανακοινώσεις αστυνομίας. Εύχομαι οι συλλήψεις να μην είναι σαν του Καραϊβάζ, γιατί συλλάβατε δύο μπουμπούκια, αλλά ο Καραϊβάζ ακόμα δεν ξέρουμε ποιος όπλησε το χέρι για να πυροβοληθεί. Πιάσαμε το πιστόλι, δεν πιάσαμε τον ηθικό και φυσικό αυτουργό. Και εδώ, επειδή θέλω να συμβουλεύσω κάποιους, που το λέγατε παλιά κύριε Πλεύρη, το λέγαμε. Το πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια που χρησιμοποιεί αυτός ο γραφικός, ξαφνικά το θυμήθηκε, δεν είναι χουντικό σύνθημα. Γιατί τους αφήνετε να κάνουν προπαγάνδα? Δεν είναι χουντικό, παιδιά. Το λέει ο Κρήτος στον Πλάτωνα. Το γράφει ακριβώς όπως το λέει στον Πλάτωνα. Αν διαβάσετε Πλάτωνα, είναι μια ολόκληρη αναφορά του Πλάτωνος σε σχέση με το πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Γιατί ενοχλούνται κάποιοι? Ναι, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Γιατί ενοχλούνται κάποιοι? Χουντικό το σύνθημα αυτό? Δεν είναι χουντικό. Το αναφέρει ο Κρήτωνας στον Πλάτωνα. Διαβάστε το. Μην λέτε ψέματα στον ελληνικό λαό. Και πόση δικαιοσύνη έχουμε, κύριοι συνάδελφοι? Διαβάσατε, κύριε Πλεύρη, εσείς την έκθεση του State Department? Γιατί είστε Αμερικανόφιλοι. Αν οι Αμερικανοί που είναι φίλοι σας σας λένε αυτά για το κράτος δικαίου, σας υβρίζουν για τη δικαιοσύνη, σας λιδωρούν, σας συκοπαντούν, αν αυτοί είναι φίλοι σας, τότε φανταστείτε οι εχθροί σας τι μπορεί να γράψουν. Μας διέσυρε διεθνώς το καθεστώς το κράτος Μητσοτάκη. Γι' αυτό και λέω εχθρός. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία και η παράταξη αυτή. Εχθρός μας είναι η νεοτροπία, ο Μητσοτακισμός. Αυτός είναι ο εχθρός. Και με αυτό πολεμάμε νυχθημερών. Και αυτό θα πολεμήσουμε. 21 με 29 Ιουνίου. Και κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Τρία φύλλα. Να το.
21 με 29 Ιουνίου η Θεσσαλονίκη μπορεί κάποιοι να διαφωνήσουν, κατά την άποψή μου, για 8 μέρες με άδεια του Πρωθυπουργού θα βεβηλωθεί. Θα γίνει το Euro Pride. Euro Pride. Έδωσε την τεχνολογία, την υπάρχει δήλωσή του. Εδώ λοιπόν θα πω το εξής. 9 ολόκληρες μέρες. 9 ολόκληρες μέρες στη Θεσσαλονίκη θα αλωνίζουν, δεν λέω για τους ομοφιλοφίλους. Εδώ μιλάμε για άλλα πράγματα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να κάνουμε 9 μέρες ολόκληρες ένα trans festival. Σοβαρολογείτε? Αυτή είναι η συντηρητική παραδοσιακή παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή? Αυτό είναι ένα μεταλλαγμένο trans κόμμα. Αποφασίστε τι θέλετε. Και εδώ βγάζω το καπέλο μου στα μέσα μαζικής ενημερώσεως, κυρίως στα πρωινάδικα. Έχουν πείσει την κοινωνία ότι νοιάζονται για αυτήν. Βέβαια, να μοιάζεις με το αθώο λουλούδι, αλλά να είσαι το φίδι από κάτω του, έγραφε ο Σέξπιρ. Αυτά είναι τα μέσα ενημερώσεως στην Ελλάδα. Γιατί δεν ασχολούνται με τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας. Σκάνδαλα, σκάνδαλα, σκάνδαλα. Ως πότε θα τους ανεχόμαστε επιτέλους, Έλληνες? Ως πότε? Ο Έλληνες, και είναι σημαντικό αυτό, δεν μπορεί να μην θέλει να δει ο Έλληνας ολόκληρη την εικόνα. Και ολόκληρη η εικόνα λέει ένα πράγμα. Το καθεστώς καταραίει, συμπαρασύρεται, κατεδαφίζεται. Και το καθεστώς είναι η Νέα Δημοκρατία, τα μέσα ενημερώσεως και όλοι αυτοί που στηρίζουν τον κύριο Μητσοτάκη. Και ο πανικός τους έχει γίνει χαρά μας. Ο φόβος τους έχει γίνει ευτυχία μας. Θα πέσετε, θα ανεβαρύσει ο χρότος, θα ανεβούμε όσο ψηλά θέλουν οι Έλληνες, γιατί εμείς είμαστε οι πραγματικοί άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τον Έλληνα και την Ελλάδα. Και πάνω απ' όλα, τολμάμε να το πούμε, κύριοι συνάδελφοι. Πείτε το εσείς. Πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες. Δεν μπορείτε να το πείτε.